Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Με εξέλιξη αγώνα και μάλιστα επεισοδιακού στην Κίμη. Ένα τρίποντο του Γκος αστοχή. Το σκόρ είναι 83-78. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Και ένα φάουλ που κέρδισε ο Ζάρας. Είναι ένα πολύ αγωνιώδες παιχνίδι στην Κίμη. Ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες είναι διαρκώς κοντά στο σκορ. Κανένας δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου κατάφερε να το κάνει για λίγο η Κίμη. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με τον Κόνιαρη. Και τώρα έχουμε 48,8 δευτερόλεπτα. Στο μείον 5 είναι η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Σε ένα ακόμα παιχνίδι που η διαιτησία είναι πραγματικά πάρα πολύ εκνευριστική. Είναι πολύ κακό το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. 83-79 ο Ζάρας έβαλε μία βολή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το, κατά τα άλλα, πολύ ωραίο παιχνίδι όσον αφορά τη διακύμανση του σκορ. Ο Ζάρας έβαλε και τις δύο. Το σκορ είναι 83-80. Υπάρχουν ακόμα 49 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Είναι μπροστά η Κίμη. Κλέβει την μπάλα ο Κατσίβελης και κάνει το 83-82. Να λοιπόν που ο Κατσίβελης εδώ έκλεψε την μπάλα στην επαναφορά. Εκεί στην προσπάθεια του Jones. Ένα λάθος της Κίμης, ο Κατσίβελης έκλεψε, πήγε μέχρι το Λιάπο 83-82. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό που γίνεται στη Χαλκίδα. 83-82. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι στιγμής στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, γιατί η Κίμη έχει 28, 20 ο Σμιθ, τους 16 από το πρώτο ημίχρονο, ο Μακφάντεν έχει φτάσει τους 18 με 4 στα 7 τρίποτα, 11 στα 24 έχει Κίμη, η οποία σε κάποια φάση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχε 9 στα 13 παρακαλώ. 14 έχει ο Μανολόπουλος για την ομάδα της Κίμης, σχεδόν λίγο από τρίποτα, 4 στα 8. Για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα 15 ο Κόνιαρης, 14 ο Ζάρας, 13 ο Γκος. Και να δούμε τώρα στα 44 δευτερόλεπτα που απομένουν, με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει ένα γρήγορο 4-0 ουσιαστικά και με το κλέψιμο του Κατσίβελη. Φυσικά και είναι μέσα στο παιχνίδι. Το μείον 5 έχει γίνει μείον 1. Υπάρχουν ακόμα 43,5 δευτερόλεπτα για το τέλος ενός αγώνα που ξεκίνησε 6 και 4. Έχουμε πάει 8 και 20 και ακόμα παίζεται η κανονική περίοδος και φυσικά δεν αποκλείεται, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να πάει ακόμα και στην παράταση. FM και όλα τα μηνύματά σου στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 1,24 η χρέωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά και μέσα από το Facebook, Basket City, η ομάδα μας. Εκεί μπαίνετε, κάνετε ένα αίτημα, σας δεχόμαστε. Basket City όλο με ένα το σήμα κεφαλαίο και κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Η επίθεση είναι στην Κίμη, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλέψει. Με το που πήρε την μπάλα ο Μαγκή, ο Κατσίβελης του έκανε φάουλ θέλοντας να το στείλει στις βολές. Η Κίμη, η οποία σουτάρει μέχρι τώρα 22 στις 34 βολές, παρακαλώ, 34 βολές έχει σουτάρει η Κίμη. Ο Μαγκή έχει κάτσε να δω, 4-9. Το πήγε με βάση τις πιθανότητες ο Παπαθεοδόρου, το έδωσε το φάουλ, έχασε την πρώτη βολή ο Μαγκή, 4 στις 10, 83-82. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία, να δούμε αν θα βάλει τη δεύτερη, τη βάζει ο Μαγκή. 5 στις 11, 84-82, δεν ξέρω αν έχει πάρει time out ο Παπαθεοδόρου. Βλέπω τον Μανολόπουλο να επιστρέφει σε λίγο, όχι τον Κάμερον Τζόνς, βλέπω να επιστρέφει. Γκος, Τζόνς, Χαραλαμπόπουλος, Ζάρας και Κατσίβελη στον παρκέ για τον ΠΑΟΚ. Ένα πάρα πολύ χαμηλό σχήμα. Ο Γκος θέλει να ανοίξει να παίξει με τον Μαγκή. Τον ακολουθεί καλά ο ψηλός της Κίμης. Του έχει χαλάσει, δεν τον βρίσκει χώρο. Κάνει ένα πολύ δύσκολο σου τον Γκος. Αστοχή, rebound για την Κίμη. Νομίζω ότι εδώ, σε αυτή τη χαμένη επίθεση, ο Γκος δεν άνοιξε το χώρο για να παίξει. Δεν άνοιξε το χώρο για να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Μαγκή. Κλείστηκε στη γωνία, πήρε ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο μπροστά στα απλωμένα χέρια του Μαγκή. Ο Τζόνς τώρα, ο Λάκη Τζόνς του ΠΑΟΚ έκανε το φάουλ στον Οκεραφόρ. Και αν εδώ η Κίμη βάλει και τις δύο βολές, μένοντας 22,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα, είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να ξαναμπεί στο μας. Για να δούμε τον Οκεραφόρ. Βάζει την πρώτη, 85-82. Είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει, αν είναι στο μείον 4, με 22,5 σχεδόν δευτερόλεπτα να απομένουν. Πολύ δύσκολο να ξαναμπεί στο μάτς. Τη βάζει και την δεύτερη ο Μαγκή. Και πλέον time out από τον Παθεοδόρου. Θα ψάξει να βρει μια γρήγορη επίθεση, ένα γρήγορο καλάθι. Και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στο μάτς. Εκείνο το κλέψιμο του Κατσίβελη τον κράτησε πολύ κοντά. Ήταν πολύ κακή η επίθεση του ΠΑΟΚ.
με την επίθεση που έκανε ο Γκος. Ξεκάθαρο που ο Θεοδόρου ήθελε να έχει κοντό σχήμα για να βρει mismatch μετά από pick and roll, κυρίως ο Γκος είτε ο Ζάρας, η μπάλα έμεινε στον Γκος, αλλά ο Αμερικανός κλείστηκε στη γωνία, δεν άνοιξε το γήπεδο να παίξει ένα κεντρικό pick and roll και από εκεί να πάει στα πόδια των Μαγκή και να δημιουργήσει μια κατάσταση για τον εαυτό του ή για τους συμπαίκτες του. Κλείστηκε στη γωνία, έκανε ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ με τον Μαγκή επάνω του, αστόχησε, εκείνη πήρε το φάουλ, έβαλε τις δύο βολές και τώρα το σκόρ είναι 86-82 και να δούμε αν ο Πάουκ μπορεί να επιστρέψει. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Έχουμε ακόμα 22 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για το τέλος του αγώνα. 86-82. Και τον Τζάκσον βλέπω να έχει σηκωθεί για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Jones, Χαραλαμπόπουλος είναι στην πεντάδα για τον ΠΑΟΚ. Ο Jones έχει πάρει 15 rebound. Έχει 6 πόντους. Ο Γκος είναι επίσης μέσα. Είναι πραγματικά απορία άξιο. Ο Κόνιαρης τραβήχτηκε στον πάγκο, έβαλε 15 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά και στις αρχές του τετάρτου, γύρισε το μάτς και μετά από μια δική του σιγή και κάποια λάθη σε κάποιες επιλογές στην επίθεση έχει τραβηχτεί στον πάγκο και δεν έχει επιστρέψει ποτέ. Φοβερό. Φοβερό. Αυτός και ο Τζάκσον το γυρίσαν το παιχνίδι. Ο Κόνιαρης έβαλε 15 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και όμως στα τελευταία λεπτά το αγώνα είναι εκτός. Η μπάλα στα χέρια του Τζόνς, τον πιέζει ο Μακφάντεν, που έβαλε ένα σημαντικό τρίποντο στο 81-78. Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο Γκος. Ανεβαίνει ο Τζάκσον για ένα screen, δεν έχει πολύ χώρο. Ο Γκος βρήκε εδώ την ελεύθερη πάση στο Λάκι Τζόνς. Προσποιήθηκε για τρεις ο Αμερικανός, το έβαλε ο Λάκι Τζόνς. 86-85. Ο Πάουκ βρήκε τρίποντο, δεν πρόλαβε να κάνει φάουλ ο Γκος. Έκανε φάουλ ο Λάκι Τζόνς. Θέλω να δω αν ο Τζόνς πατούσε γραμμή στο σούτο. Ακόμα δεν έχει βάλει το σκορ η ΕΡΤ. Τρίποντο του Λάκι Τζόνς. 86-85. Έκανε και το φάουλ ο Αμερικανός και έχει δύο βολές τώρα ο Λένζελ Σμιθ. Μένουν 12 δεύτερα και 3 δέκατα, 86-85 και τώρα επιστρέφει ο Κόνιαρης στο φάουλ του Τζόνς στο πέμπτο. Τώρα μπαίνει ο Κόνιαρης στα τελευταία 12,5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, ο Λένζελ Σμιθ αν εδώ θα είναι ψύχραιμος για την Κίμη. Ναι, τη βάζει ο Αμερικανός την πρώτη. 87-85. Η οποία έχει 26 στις 39, θα σουτάρει 40 βολές και με αυτή. Αν τη βάλει και αυτή, σίγουρα έχει σημαντικό προβάδισμα. Την έβαλε. Έβαλε 4 βολές εδώ η Κίμη, ο Κεραφόρ και ο Σμιθ. Κόνιαρης, για άτομα θα κάνουν φάουλ. Η της Κίμης κρατάει ο Κόνιαρης. Δίνει στον Γκος, προς το παρόν παίζουν άμυνα η της Κίμης. Ο Γκος παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Παίρνει φάουλ ο Γκος. Όχι, αστόχησε. Rebound του Τζάκσον. Τρίποντο του Χατάπα που δέχεται ο Χαραλαμπόπουλος στη γωνία. Ο Χαραλαμπόπουλος που σήμερα είναι διαρκώς εκτός αγώνα. Παρότι το κορμί του είναι μέσα στο γήπεδο. Πνευματικά είναι εκτός, δέχτηκε την τάπα από τον Κεραφόρ σε προσπάθεια τριών πόντων από τη γωνία. Μένει 1,1 δευτερόλεπτο. Το Πάουκ έχει επαναφορά από τη βασική γραμμή. Πάλι ο Τζάκσον ανοίγει να μαζέψει ένα rebound. Χαλαμπόπουλος κατάφερε να δεχτεί τάπα από τον Κεραφόρ σε τρίποντο από τη γωνία. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, 1,1 δευτερόλεπτο. Το Πάουκ έχει επαναφορά από τη βασική γραμμή. Να δούμε αν μπορεί να βγει μια ειδική κατάσταση, ένα τρίποντο για να στείλει το μάτς στην παράταση. Λοιπόν, κρατάει ο Κόνιαρης, πήρε ο Γκος, κλείστηκε, το τρίποντο είναι άστοχο από τον Γκος. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει 88-85 σε ένα επεισοδιακό μάτς στην Κίμη, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά, είχε φοβερή διακύμανση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρνει, ο ΠΑΟΚ μένει πίσω δύο νίκες από τον Προμηθέα, από την ΑΕΚ, από το Λαύριο. Το Προμηθέα δεν τον έχει στην ισοβαθμία. Από το Λαύριο έχει χάσει 18 πόντους από το παιχνίδι, έχει κερδίσει μόνο την ΑΕΚ, πλέον είναι κάτω και από τον Κολοσσό που έχει 9 νίκες. Ο ΠΑΟΚ πάει στο 8-8, χάνει την ευκαιρία να μείνει κοντά στη τετράδα σε ένα μάτς που προσπάθησε, τα έδωσε όλα, αλλά η ήττα είναι ήττα και φεύγει με σχημένο το κεφάλι από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για το παιχνίδι που έγινε στη Χαλκίδα, 22 ο Σμιθ, 18 ο Μακφάντεν, 14 ο Μαολόπουλος, 11 ο Κεραφόρ, 7 ο Μαγκή, 10 ο Γλυνιαδάκης σε 8,5 λεπτά συμμετοχής, 6 ο Κάμερον Τζόους για την Κίμη, συμμετοχή ο Γερομίχαλος, συμμετοχή ο Κάιζερ, συμμετοχή ο Μπάρλος. Για τον ΠΑΟΚ, 9 ο Χρυσικόπουλος που εκνευρίστηκε πολύ με τα φάουλ, 5 ο Κατσίβελης, 6 ο Τζάκσον, 13 ο Γκος και κακές επιλογές στο τέλος, 9 ο Λάκι Τζόνς με 15 rebound, 15 ο Κόνιαρης σε 16 λεπτά αγώνα,
ανεξήγητα εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην την περίοδο. 4 ο Καράς, 6 ο Μαργαρίτης, 14 ο Ζάρας, 4 ο Χαραλαμπόπουλος με 4 βολές και 0 στα 5 σούτ για τον Χαραλαμπόπουλο και με την τάπα που δέχτηκε στο τέλος. Λοιπόν, 88-85 ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Κίνη. Δύσκολη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Έχει μείνει πίσω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός κάτω από τους δύο. Πολύ μεγάλος. Και ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή έχει μείνει πίσω και θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, Τζον Ζάτσι, λέω να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφοντας να πούμε περισσότερα για αυτό το παιχνίδι, να αναλύσουμε τα όσα είδαμε και να πούμε γενικά περισσότερα για ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε δυναμικά με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που ήταν σε εξέλιξη. Υπενθυμίζω 88-85 ήττα του ΠΑΟΚ από την Κίμη, η οποία Κίμη και αυτή πλησιάζει εκεί, στις πρώτες εξετάσεις. Φτάνει τις 7 νίκες πλέον η Κίμη. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα, έκανε αλλαγές στο ρόστερ της. Σίγουρα έχει σωθεί και κοιτάει και αυτή αν μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 5-6. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City, είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά γιατί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ δεν είχε ολοκληρωθεί και μάλιστα ήταν μάτς που κρίθηκε στο τέλος με την ήττα για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, νίκη για την ομάδα της Κίμης, 88-85. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τις δυο ομάδες ουσιαστικά είναι μαζί στο σκορ. Η πρώτη περίοδος, λίγο προς το τέλος ουσιαστικά της πρώτης περίοδου, ΠΑΟΚ πήγε στο συν-6. Βέβαια, είχε ζήτημα με τα φάουλ από το ξεκίνημα και με τον τρόπο που σφύριζαν οι διαιτητές Σχοινάς, Δεσλής και Παπαθανασίου, οι τρεις διαιτητές. Και όταν λέω με τον τρόπο, αν σκεφτούμε ότι και ο Χρυσικόπουλος και ο Τζάκσον είχαν από νωρίς δύο φάουλ, οπότε βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο από πολύ νωρίς εκτός αγώνα. Ήταν ένα ζήτημα. ΠΑΟΚ προηγήθηκε 21-27. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 24-27 με ένα τρίποντο του Κάμερον Τζόουν στο τέλος της. Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες ήταν μαζί στο σκορ μέχρι εκείνο το 38-38. Σε κάποια φάση ο Παθεοδόρου επιστράτευσε μέχρι και το Θοδωρή Καρά, καθώς και ο Μαργαρίτης δύο φάουλ και ο Χρυσικόπουλος δύο φάουλ και ο Τζάκσον ήθελε λίγο και έλειπε και ο Κρουμπάλι, οπότε ήθελε να τους κρατήσει όσο μπορεί πιο έτοιμους για το δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε ο Γλυναδάκης σε εκείνο το σημείο γιατί Κίμη έδωσε 7 πόντους εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του κόντρα στο Καρά. Ο μικρός, ναι μεν, βοήθησε κάπως επιθετικά, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει αμυντικά. Έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 51-46 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε στο δεύτερο. Με 3 συνεχόμενα τρίποντα από τον Μανολόπουλο, 2 από τον Μανολόπουλο και 1 από τον Μακφάντεν, πήγαν στο 60-46. Εκεί φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον επιστροφή, δεν έχει πλέον τρόπο να μείνει μέσα στο μάτς. Εκεί μπήκε ο Κόνιαρης σε εκείνο το σημείο, ο οποίος Κόνιαρης, εκτός του ότι σημάζεψε αμυντικά τον ΠΑΟΚ, είχε πολύ σωστές επιλογές στην επίθεση. Έβαλε αυτός 10 συνεχόμενους πόντους για να μπει ο ΠΑΟΚ ξανά στο μάτς 64-61, μαζί με τον Τζάκσον, ο οποίος και αυτός έβγαλε πολλή ενέργεια στην άμυνα σε εκείνο το σημείο και τελειώνοντας καλά κάποιες φάσεις στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ πέρασε και μπροστά 64-66, έκλεισε η τρίτη περίοδο στο 65-66 με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι μπροστά. Οι δύο ίδιοι ήταν αυτοί που τον πήγαν στο συνέξι. Ένα τρίποντο του Κόνιαρη, μια assist του νεαρού playmaker στο Τζάκσον για το 65-71. Σε εκείνο το σημείο, ένα διαφυλλητικό φάουλ που δόθηκε στο Χαραλαμπόπουλο σε προσπάθεια του Μαγκή, υπερβολικό, και θα εξηγήσω γιατί είναι υπερβολικό. Ο κανονισμός λέει ότι είναι επιθετικό φάουλ, ότι είναι διαφυλλητικό φάουλ. Συμφωνούμε σε αυτό. Okay. Στην τρίτη περίοδο υπάρχει μια φάση του Λάκη Τζόουνς που πάει στον ευνηδιασμό. Έχετε από πίσω και Ρεάφορ για να του κάνει φάουλ και δίνεται απλό φάουλ. Από τη στιγμή λοιπόν που το ένα αυτό, που η μία φάση από τη μία πλευρά είναι απλό φάουλ, είναι απλό φάουλ και από την άλλη. Δίνεται λοιπόν το αντιαθλητικό. Ο ΠΑΟΚ εκνευρίζεται σε εκείνο το σημείο. Οι γηπεδούχοι βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, είτε ανανεώνοντας κάποιες επιθέσεις, είτε με άλλους τρόπους, πάνε στο 74-73. Σε εκείνο το σημείο
ο Παπαθεοδόρου τραβάει στον πάγκο και τον Κόνιαρ και τον Τζάκσον, πιθανολογούμε για να του δώσει ανάση, ειδικά τον Τζάκσον. Μένει ο ΠΑΟΚ με μοναδικό επιθετικό άξονα τον Γκος. Χάνει ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο ήταν στους 73 πόντους. Έτσι, στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και τελείωσε το μάτς στους 85. Έτσι, τα τελευταία 8,5 λεπτά, δηλαδή βρήκε μόλις 12 πόντους. Και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μετά από επιθετικά rebound. Ο Κόνιαρς λοιπόν τραβήθηκε στον πάγκο, επέστρεψε 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος στο παιχνίδι, για ανεξήγητο λόγο. Ο ΠΑΟΚ τα περίμενε όλα στην επίθεσή του σε εκείνο το σημείο από τον Γκος. Ο Ζάρας που είχε 10 πόντους στο πρώτο μέρος επιστρατεύτηκε στο τελευταίο τετράλεπτο ουσιαστικά του αγώνα για να δώσει κάποιες λύσεις επιθετικές. Με δύο βολές ήταν στο 78-78 το μάτς. Και από εκεί και πέρα μάλλον το μάτς ήταν ροντέο, έτσι. Και λέω ήταν ροντέο γιατί βάζει ένα τρίποντο Μακφάντεν, το πάει στο συν 3. Υπάρχει μια φάση με τον Χρυσικόπουλο, ο οποίος πηγαίνει πολύ άνετο σε ένα lay-up στον διασμό. Από το replay όμως ο Μακφάντεν δεν έχει βρει την μπάλα στο lay-up του Χρυσικόπουλου. Και λέω δεν έχει βρει την μπάλα γιατί έχει βρει το χέρι του Χρυσικόπουλου. Είναι μπροστά ο διαιτητής και θεωρεί ότι έχει γίνει τάπα. Ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος έχει εκνευριστεί με τον τρόπο που το σφυρίζουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάτι λέει στον διαιτητή, παίρνει και τεχνική ποινή. Πάει στο συν 5 η Κίμη, 83-78. Και παρότι μένουν 50 δευτερόλεπτα και ο Πάοκ είναι στο μείον 5, δύο βολές από τον Ζάρα. Ένα κλέψιμο του Κατσίβελη στην επαναφορά, εκεί τέλος πάντων σε προσπάθεια επαναφοράς για τους γηπεδούχους, πάει το Πάοκ στο μείον 1. Μετά το time out που παίρνει ο Καστρίτης, γίνεται. Ο Πάοκ πηγαίνει στοχευμένα σε φάουλ πάνω στο Μαγκή, χαλάει όλες τις πάσες προκειμένου να την πάρει ο Μαγκή και να του γίνει φάουλ γιατί ο ψηλός της Κίμης έχει 4-9 βολές. Βάζει μία από τις δύο για να κάνει το 84-82 και ο Πάοκ εκείνη την ώρα έχει 5 κοντούς μέσα στην πεντάδα. Έχει τον Γκος, έχει τον Ζάρα, έχει τον Κατσίβελη, έχει τον Τζόνς και έχει και τον Χαραλαμπόπουλο. Και ενώ λοιπόν ο σκοπός είναι να μείνει ο Γκος με τον ψηλό, τον Μαγκή, για να πάρει ένα καλάθι, να εκμεταλλευτεί το mismatch και να βρει είτε τρίποντο, είτε shoot, είτε τέλος πάντων να περάσει το Μαγκή και να πάει στο layup, ο Γκος για επίσης ανεξήγητο λόγο κλείνεται στη γωνία, δεν βρίσκει χώρο για να σουτάρει, σουτάρει μπροστά πάνω στο πολύ ψηλό κορμί του Μαγκή και τα απλωμένα του χέρια, αστοχή στο τρίποντο, παίρνει το rebound. Η Κίμη γίνεται φάουλ, βάζει δύο βολές ο Κεράφορ. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με τρίποντο του Λάκη Τζόουνς, κάνει 86-85. Νέο φάουλ, δύο βολές εύστοχες από τον Σμιθ. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να έχει την επίθεση. Ένα άστοχο σουτ παίρνει το επιθετικό Τζάκσον, δίνει την πάσα στη γωνία στο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος δέχεται τάπα από τον Κεράφορ στο τέλος της επίθεσης, στο ένα δευτερόλεπτο. Από το out δεν έγινε κανένα screen, προσπάθησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να ελευθερωθούν με κάποιο τρόπο. Ο Γκος ούτερα εκτός ισορροπίας, airball και το παιχνίδι τελείωσε 88-85. Εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος σήμερα για αυτό το match, παρότι είχε μέρες να τον προετοιμάσει, παρότι είχε ένα καλό χρονικό διάστημα μπροστά του, ούτως ώστε να μην επιτρέψει στην Κίμη να του βάλει 11 τρίποντα. Έτσι. Είχε το χρόνο μπροστά του να μην επιτρέψει σε ένα παίχτη όπως ο Μανολόπουλος, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει να σουτάρει τρίποντο, να σουτάρει 8, να βάλει τα 4 και από τα 8 ουσιαστικά τα 7 είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερο, να έχει ένα παιχνίδι τέτοιο, στο οποίο να ελέγχει αυτό το ρυθμό. Από τη στιγμή που η Κίμη από το πρώτο ημίχρονο κατάφερε και να τρέξει και να βρει σουτ και να είναι πολύ εύστοχη και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να κυνηγάει το σκορ. Μετά το μάτς πήγε στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες έτσι πάει. Ένα σουτ θα βάλει ο άλλος, ένα σουτ θα βάλεις εσύ. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα όταν πάει το μάτς στις λεπτομέρειες. Μπορεί να εξαρτάται και από τον άλλον. Έτσι. Και για μένα σήμερα είναι και ζήτημα η όλη διαχείριση του αγώνα από τον πάγκο. Στη λογική ότι μπαίνει ο Κόνιαρης στα μέσα της τρίτης περιόδου και αλλάζει όλη η εικόνα του αγώνα και επιθετικά και αμυντικά για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο μικρός βάζει 15 πόντους. Ερχόμενος από τον πάγκο με 1 στα 2 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 4-4 βολές, έχει δώσει και 3 ασίστ, έχει κάνει και 2 κλεψίματα, έκανε και 2 λάθη. Ο Κόνιαρας μαζί με τον Τζάκσον ουσιαστικά είναι οι δύο σε εκείνο το σημείο που δίνουν λύσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Τζάκσον βοηθάει και επιθετικά, μπορεί να τελειώσει το μάτς με 6 πόντους, αλλά ήταν ο μοναδικός από τους ψηλούς που έκανε κανονικά screen για να βγουν οι συμπαίχτες του και να σουτάρουν και να παίξουν pick and roll. Τραβιέται λοιπόν ο Κόνιαρας στο πάγκο σε κάποιο σημείο και ο Τζάκσον για να πάρουν ανάσεις, αλλά ενώ ο Τζάκσον επέστρεψε, η μπάλα ήταν διαρκώς στον Γκος, δεν είχε άλλον επιθετικό άξονα να πάω στην επίθεση του. Και ο Κόνιαρης έπαιξε από τη στιγμή που πήγε στον πάγκο στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα.
Και ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά που η Κίμη ξαναμπήκε μέσα στο μάτς μετά από εκείνο το μείον 8 που πήγε το 65-73, ξαναμπήκε στο παιχνίδι, είχε το μοναδικό επιθετικό του άξονα, τον Γκος. Δεν είχε ούτε τον Γκόνιαρη. Ο Ζάρας όταν μπήκε ήταν αργά, γιατί ο Ζάρας είχε δώσει 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, είχε δώσει λύση επιθετικά. Ο Ζάρας τελείωσε το μάτς με 14 πόντους, έχοντας παίξει 13 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο είχε παίξει περίπου 9, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό μπήκε στο τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. Αυτά όλα τα λέω γιατί μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ υπήρχαν δικαιολογίες. Όχι δικαιολογίες, στην πραγματικότητα. Ότι όταν έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, ταξίδια, ταλαιπωρία, ουσιαστικά πας σε τέτοια παιχνίδια εντός Ελλάδας με μισή προπόνηση, ναι, είναι πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πάλι μετακίνηση, είναι ζόρι. Δεν είναι εύκολο. Έτσι και όπως βλέπουμε, η Κίμη μια χαρά ομάδα έχει. Και η Κίμη, μάλλον. Αυτό όμως το παιχνίδι ήταν έτσι. Το προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν την προηγούμενη Τρίτη. Με στη Βέντσπιλς είχε μία εβδομάδα να το προετοιμάσει. Είχε κάποιες απουσίες στο Σαββατοκύριακο λόγω All Star, αλλά και πάλι προπονήσεις γίνονταν κανονικά. Και το θέμα δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ το έχασε γιατί ήταν ο ίδιος πολύ άστοχος και όλα αυτά. Το έχασε γιατί πάλι δέχτηκε 88 πόντους. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι η εικόνα σήμερα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Γιατί αλλάζει πλέον η σεζόν, το έχω ξαναπεί. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια άλλη φάση πλέον, μπαίνει στη δεύτερη φάση σεζόν και τέτοια παιχνίδια θα πρέπει να βρει τρόπο να τα κερδίζει. Σίγουρα η απουσία του Κρουμπάλη ήταν σημαντική. Καταλαβαίνω σε ένα ακόμα παιχνίδι ότι το επίπεδο των διαιτητών είναι τέτοιο που πραγματικά σε εκνευρίζει. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ που σήμερα έπαιζε χωρίς τον Κρουμπάλη να δίνονται αυτά τα δύο φάουλ που δίνονται στο Χρυσικόπουλο και να βγαίνει να μην δίνεται ένα καθαρό φάουλ του Μακφάντεν και να τελειώνει ο Χρυσικόπουλος από το παιχνίδι. Το ίδιο και με τον Τζάκσον. Να σε σφυρίζουν τόσο εύκολα στο πρώτο ημίχρονο, όπως συνηθίζεται, το έχουμε ξαναδεί να γίνεται στα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά και πάλι εκεί που πήγε το ματς, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βρει τον τρόπο να το κερδίσει. Ξαναλέω ότι ο τρόπος που σφυρίζουν διαιτητές σε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός έδρας είναι εκνευριστικός. Εκνευριστικός. Στο σύν 8 δίνεται ένα διαφορετικό στο Χαραλαμπόπουλο, ενώ σε προηγούμενη φάση υπέρ του ΠΑΟΚ δίνεται απλό φάουλ πάνω στον Τζόουνς. Είναι μικρά σφυρίγματα τα οποία οδηγούν το παιχνίδι προς μια κατεύθυνση. Όταν λοιπόν η Κίμη για περίπου ένα δεκάλεπτο έχει βάλει 5 πόντους και εσύ ξαφνικά της δίνεις την ευκαιρία να βάλει κάποιες βολές, να πάρει και άλλη επίθεση, κάποια στιγμή θα βάλει. Από εκείνο τον διαθλητικό έβαλε τις βολές η Κίμη και μετά σούταρε 3 τρίποντα, πήρε και επιθετικά rebound, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλή άμυνα και βρήκε λύση και από εκεί. Βρήκε ένα τρίποντα και από τον Μαολόπουλο. Ξαναμπήκε στο μάτς. Ο Χρυσικόπουλος έχει ένα καλάθι στον ενδιασμό για το 81-80. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Δίνεται τεχνική ποινή στο Χρυσικόπουλο και ο ΠΑΟΚ αντί να κάνει το 81-80 και να πάει στο μείον 1, πάει στο μείον 5. Από τις βολές και τεχνική ποινή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ξαναγίνει. Στο μπάσκετ δεν χρειάζεται ο διαιτητής να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις διαιτητών μπορεί να οδηγήσουν το αποτέλεσμα προς μια κατεύθυνση. Όπως έγινε και σήμερα, όπως έγινε και στην Πάτρα. Στην Πάτρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει. Σήμερα ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει το μείον 14. Έχει γίνει και στο Λαύριο αυτό. Έγινε και εδώ σε κάποια τέσσερα παιχνίδια. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός και τα κέρδισε. Και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Με πολύ περίεργο τρόπο. Και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει πραγματικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα αντέδρασε με ανακοίνωση. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Και αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη ήττα του ΠΑΟΚ. Έχει προηγηθεί εκείνη από τον αρχικά από το Φάρο. Μετά από τον Προμηθέα. Μετά από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα από την έδρα, στην έδρα της Κίμης. 8ο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. 6η ήττα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των διαιτητών. Δεν είναι μόνο αυτό. Απλά το αναφέρω γιατί δεν είμαστε χαζοί. Έτσι, δεν είμαστε χαζοί. Τα βλέπουμε τα παιχνίδια.
καταλαβαίνουμε σε ένα παιχνίδι μέσα πώς ένας διαιτητής μπορεί να σου έτσι, αλλάξει τον, τον τρόπο που, που ορίζεται το παιχνίδι από, από το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, τον καταλαβαίνουμε. Και μετά πάει στις λεπτομέρειες. Ξαναλέω, όταν ένα μάτς πάει στις λεπτομέρειες, εκεί θέλει και λίγο τύχη. Έτσι, όταν ο Γκος που έχει αυτή την εμπειρία πηγαίνει και κλείνεται σε μια γωνία αντί να ανοίξει το γήπεδο, να παίξει με το ψηλότερο και να βάλει ένα καλάθι, είτε να ισοφαρίσει είτε να περάσει μπροστά η ομάδα του, αυτό είναι αγωνιστικό. Εκεί είναι λάθος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι λάθος του παίχτη. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Αλλά δεν γίνεται όταν τη μία φάση τη δίνεις απλό φάουλ, την άλλη τη δίνεις αντιαθλητικό από την άλλη πλευρά. Ή θα δώσει και τα δύο αντιαθλητικά, ή θα δώσει και τα δύο κανονικά. Έχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που είναι ο Lucky Jones στον εφηνδιασμό. Κάνει ένα βήμα το οποίο είναι πιθανό να είναι βήματα. Βήματα δεν δίνονται. Αρχικά δίνεται φάουλ στο McFadden και ο Jones βάζει και το lay-up. Και επιστρέφοντας από το time out δύο ομάδες, η επαναφορά είναι από τα πλάγια για τον Πάουκ. Δεν έχει δοθεί ούτε βήματα, ούτε καλάθια φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ κανονικό. Ο McFadden δεν τον έχει βρει τον Jones. Δεν έχουν δοθεί όμως κανένα ούτε βήματα, δόθηκε φάουλ. Από εκεί που δόθηκε φάουλ είναι καλάθια φάουλ. Δεν έχει μετρήσει το καλάθι και η επαναφορά είναι από τα πλάγια. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή και με το Σταμάτη το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Το επίπεδο της διαιτησίας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πλέον σε όλα τα παιχνίδια, σε πολλά παιχνίδια μάλλον, γίνεται αυτό που βλέπουμε, που είδαμε και σήμερα να γίνεται στο Κίμι ΠΑΟΚ, δηλαδή οι διαιτητές στο πρώτο ημίχρονο να στέλνουν με τα σφυρίγματά τους στο παιχνίδι προς μία κατεύθυνση και μετά αντεγύρνα. Ο ΠΑΟΚ γύρισε σήμερα. Γύρισε στο τέλος, δεν κατάφερε. Από δικά του λάθη. Αλλά το παιχνίδι είχε πάει πάλι προς μια κατεύθυνση. Όπως πήγε στην Πάτρα, όπως πήγε στο Λαύριο. Αυτά είναι ήττες που γράφονται. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 8-8. Έχει 4 συνεχόμενες ήττες και έχει μείνει πίσω. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και ο Προμηθέας και το Λαύριο και η ΑΕΚ είναι στο 16. Ο Προμηθέας έχει και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, οπότε ουσιαστικά είναι 3 νίκες πάνω από τον ΠΑΟΚ. Το Λαύριο έχει κερδίσει 18 στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να καλύψει τη διαφορά στο δεύτερο γύρο. Αν το Λαύριο φυσικά μέχρι τότε, ως το τέλος της κανονικής περίοδου, είναι τόσο ψηλά. Και είναι και η ΑΕΚ επίσης 10 νίκες. Η ΑΕΚ που έχει χάσει στο παρατάκι με 21 πόντους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η ΑΕΚ η οποία σιγά σιγά και ρυθμό έχει βρει, όσο μπορεί τέλος πάντων. Και όπως είδαμε για χθες στο Ρέθυμνο, άμα χρειαστεί και ζορίζεται, κάτι θα γίνει. Θα τη δώσουν και κανένα φάουλ παραπάνω και πολλά φάουλ παραπάνω, αν χρειαστεί, για να είναι εκεί που πρέπει. Η ΑΕΚ, η οποία μπορεί να μην στρίβει αγωνιστικά, αλλά είναι ψηλά. Έτσι. Και έχει μπροστά τη μια μεγάλη πρόκληση που είναι ο τελικός του κυπέλου. Έτσι. Που είναι ένα μάτς. Αν καταφέρει να το πάρει, παίρνει κύπελο. Αλλάζει το στάτους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Ο Κολοσσός είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ πλέον. Έτσι, μετά τις δύο σερί εντός έδρας νίκες που έκανε, έχει 9 νίκες. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 8. Το Ρέθυμνο είναι στις 7 νίκες και εκείνη πήγε στις 7 και αυτή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνεται χαμός. Χαμός πραγματικά. Κάτω από τους δύο. Ακόμα και η Κίμη που είναι 3 νίκες πίσω από το Λαύριο μπορεί να κοιτάει ακόμα και πιο πάνω. Έτσι έχει η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λαύριο 26, Προμηθέας 26, ΑΕΚ 26, Κολοσσός 25, ΠΑΟΚ 24, Ρέθυμνο και Κίμη 23. Έχει μείνει πίσω ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δει τρόπο να το καλύψει. Και είναι κάτι πραγματικά δύσκολο. Έτσι. Νομίζω ότι πιο μετά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι κάπως πιο normal. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να παίξει μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Έχει να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Μετά τη διακοπή έχει τα Τρίκαλα μένει εντός έδρας και μετά πηγαίνει να παίξει ντέρμπι με τον Άρη στο Παλέ. Έχει να πάει στη Ρόδο. Έτσι. Οπότε δεν είναι ότι έχει και τόσο εύκολο πρόγραμμα μετά τη διακοπή. Το θέμα είναι μετά από αυτή τη διακοπή που έρχεται, αυτό περιμένουμε να δούμε σήμερα και δεν το είδαμε και τον ΠΑΟΚ. Να εμφανίζεται σε τέτοια παιχνίδια, όπως αυτό με την Κίμη, έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτά που κάνει ο αντίπαλός του.
Γιατί σήμερα δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει. Δέχθηκε πάλι 88 πόντους. Δέχθηκε 11 τρίποντα. Η περιφερειακή του άμυνα εκτός έδρας είναι πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χώρια τα λάθη μικρά ή μεγάλα που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μέσα στο παρκέ, μέσα στους τέσσερις γραμμές και έξω από αυτές. Ξαναλέω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Μια επιλογή μπορεί να σου βγει, μια επιλογή μπορεί να μην σου βγει. Γίνονται. Η προετοιμασία όμως ενός αγώνα και το πώς εμφανίζεσαι σε αυτόν, όταν έχεις το χρόνο για το προετοιμάσεις, γιατί ξαναλέω, δεν είναι match στο οποίο ο ΠΑΟΚ να έπαιζε Τετάρτη στη Λιθουανία, να επέστρεφε την Πέμπτη, να έκανε μισή προπόνηση την Παρασκευή και σήμερα να πήγαινε να παίξει, λέω τώρα παράδειγμα, και το Σάββατο να πήγαινε να παίξει στην έδρα της Κίνης. Ήταν παιχνίδι το οποίο είχε μία εβδομάδα γεμάτη μπροστά να το προετοιμάσει. Και όμως μέχρι ένα σημείο η Κίνη είχε 9 στα 13 τρίποντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χώριο υπάρχει το κομμάτι των βοηθών, το οποίο το αναφέρουμε, το φωνάζουμε, το γράφουμε, το ξαναγράφουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση μετά το μάτς με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Όπως συνηθίζει η ΚΕΔ, την επόμενη αγωνιστική αυτούς τους τρεις δεν τους έβαλε να σφυρίξουν. Τον Σόμο, τη Τσαρούχα και τον Παντελίδη. Και την προηγούμενη αγωνιστική, ο Σόμος και, και αυτή την αγωνιστική, την Τρίτη, ο Σόμος και ο Παντελίδης ήταν στο Ρέθυμνο ΑΕΚ. Έτσι, στο οποίο μετά το τέλος του αγώνα ο Βετούλας έλεγε ότι δεν έχω αντιμετωπίσει ομάδα με 8 παίκτες. Η ΚΕΔ δεν ανακοινώνει καμία τιμωρία ποτέ. Δεν ξέρουμε αν τιμωρεί κανέναν. Πιθανολογούμε όταν δεν ορίζονται κάποιοι διαιτητές για μια αγωνιστική ότι μάλλον τιμωρήθηκαν σιωπηρά και μετά από λίγο επιστρέφουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο τρίτος διαιτητής αναμέτρησε σήμερα αυτός από Παθανασίου. Δεν θυμάμαι να έχει δώσει μισό σφύριγμα στον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Μισό σφύριγμα δεν θυμάμαι να έδωσε στον ΠΑΟΚ. Ο Σχοινάς από το ξεκίνημα ήταν προκλητικός σε αποφάσεις του στο παιχνίδι. Επιμένω και ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχασε από τους διαιτητές ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται στον μπάσκετ διαιτητής να ορίσει ένα αποτέλεσμα. Μπορεί απλά να το οδηγήσει το αποτέλεσμα. Να οδηγήσει το παιχνίδι προς μια κατεύθυνση. Αυτό έγινε και σήμερα στη Χαλκίδα. Λοιπόν, αυτά μετά του ΠΑΟΚ. Είπαμε και τη βαθμολογία. Κάτσε λίγο να δούμε γενικά τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής και να πούμε και την επόμενη πριν πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και με τον Σταμάτη Μουρελή. Λοιπόν, Ρέθυμνο ΑΕΚ 90-95 το μεσημέρι της Τρίτης. Την ίδια μέρα τα Τρίκαλα με 7 παίκτες έχασαν φυσικά από τον Ολυμπιακό με 73-98. Χθες ο Παναθηναϊκός 103-70 τον Φάρο, αναμενόμενο. Ο Προμηθέας 69-58 τον Πανιόνιο. Ο Άρης 80-69 τον Λάβριο στη νίκη της αγωνιστικής, έτσι όπως ήταν η κατάσταση πριν το παιχνίδι. Νίκη και για τον Κολοσσό 86-71 επί του Κορύβου και σήμερα το 88-85 του ΠΑΟΚ, της Κίμης μάλλον επί του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος φυσικά, 32 βαθμοί, 16-16. Ο Ολυμπιακός έχει 28, είναι δεύτερος. 26 έχει το Λαύριο, Προμηθέας και η ΑΕΚ. 3, 4 και 5 θέση αντίστοιχα. Ο Κολοσσός είναι στην 6η θέση με 9-7-25 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στην 7η πλέον με 24-8-8. Ρέθυμνο και Κίμη έχουν 23 με 7 νίκες. Κόρυβος και Άρης στους 22 με 6 νίκες και οι δύο. Ο Φάρος Λάρισας στους 21 με 5 νίκες. Πανιόνιος και Τρίκαλα στις 3 νίκες. Οι δύο που τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβιβάζονται. Τα Τρίκαλα έχουν πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό αν θα καταφέρουν να τελειώσουν τη σεζόν. Ανάλογο ζήτημα υπάρχει και στον Φάρο που ακόμα τουλάχιστον έχει παίχτες. Δεν κατέβηκε με 7. Ακόμα τώρα κατεβαίνει κανονικά με 10-11. Λοιπόν, έτσι έχουν τα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο και την επόμενη αγωνιστική στην Α1, η οποία είπαμε αργή. Τώρα το Σάββατο, τελικός του κυπέλου στην Κρήτη, στα δύο αεράκια ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι δεν υπάρχει αγωνιστική, καθώς είναι το δεύτερο παράθυρο της FIBA, οπότε υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 3 με 4 Μαρτίου, Προμηθέας Παναθηναϊκός. Πανιόνιος Κόρυβος, Γυμναστικός Λάρισας, Γουσουλού Φάρος μάλλον Κίμη, Ολυμπιακός Άρης, ΠΑΟΚ Τρίκαλα, Λαύριο Ρέθυμνο και ΑΕΚ Κολοσσός Ρόδου, τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε και με τον Σταμάτη, να δούμε τι άλλο υπάρχει. Μία ώρα τα πήραμε πολύ με ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, να δούμε τι άλλο υπάρχει στον μπασκετικό κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής, Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, αναλύσαμε ό,τι έγινε
στο παιχνίδι της Χαλκίδας. Στην νίκη της Κίμης με 88-85 επί του ΠΑΟΚ. Είδαμε και τι έγινε γενικότερα στην Α1 αυτό το τριήμερο. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με το Σταμάτη Μουρελή, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σταμάτη, τι γίνεται? Καλησπέρα, Νίκο, σαν εξωτερικούς Σοκράτες. Όλα από έλεγχο. Όλα καλά. Υπήρξε λίγο ένας εκνευρισμός το προηγούμενο 2 ώρο, αλλά εντάξει, το προσπερνάμε. Επαγγελματίες είμαστε, Σταμάτη μου, τα ξέρεις αυτά. Μετά από λίγο ηρεμεί το μυαλό μας και το κεφάλι μας αυτά που έχουμε δει και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Τα ξέρεις αυτά. Τα έχεις ζήσει. Ναι, ακριβώς. Το είδες το παιχνίδι, είχες εικόνα? Το είδα το παιχνίδι, ναι. Εντάξει, τώρα εκεί τη φάση του Λίνου που είναι, πιστεύω, σε πιο επιμάχες, ίσως πιο επιμάχες, νομίζω ότι είναι καθαρό φάρο, εντάξει. Νομίζω ότι η πιο... έλεγα πριν ότι στον μπάσκετ ο διαιτητής δεν χρειάζεται να εκτεθεί. Δηλαδή, πολύ σπάνια ένας διαιτητής θα διαμορφώσει αποτέλεσμα. Αλλά ότι μπορεί να το οδηγήσει σε ένα σημείο είναι πολύ εύκολο. Ενώ ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει επιστρέψει, και όχι μόνο έχει επιστρέψει, υπάρχει σύνολο 8 στις αρχές της τέταρτης περίοδου, δίνει ένα διαφυλλητικό στο Χαραλαμπόπουλο, το οποίο αν το πας με το γράμμα του νόμου, ναι, είναι διαφυλλητικό φάουλ. Ρε φίλε, όμως στην προηγούμενη φάση, μια αντίστοιχη στον ενδιασμό του Τζόουνς, έχεις δώσει κανονικό φάουλ. Ή δώσε και στα δύο κανονικό φάουλ, ή δώσε και στα δύο διαφυλλητικό. Και από εκείνο το σημείο και μετά η Κίμη το μείον 8, κάνει ένα 8-0 και πάει μπροστά. Οπότε έχουμε ντέρμπι. Εκεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει momentum για να τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά, να πάει στους 12-13 και να το τελειώσει. Η Κίμη ξαναμπαίνει μέσα στο μάτς και μετά πάμε. Πόντο, 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 πόντο. Εκεί τα έχουμε πει πολλές φορές όταν πάει στο πόντο, πόντο. Ότι όποιος το βάλει, ένα θα βάλει, ένα θα χάσει. Έτσι πάει. Είναι κακή το επίπεδο της Α1, είναι άσχημο. Φίλε, σήμερα αυτός ο τρίτος, ο Παπαθανασίου, τον οποίο δεν τον είχα στο ραντάρ μου, για να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι να έχει δώσει μισό σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Ήτανε ο Σχοινάς, ο Δεσλής, ο οποίος εδώ και τόσα χρόνια σφυρίζει Α1 και είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Και ο τρίτος ένας Παπαθανασίου, καινούριος πρέπει να είναι αυτός, δεν τον είχα ξαναδεί. Δεν θυμάμαι να έχει δώσει μισό σφύριγμα για τον ΠΑΟΚ. Η Κίμη τελείωσε το παιχνίδι. Είναι κακό επίπεδο. Ναι. Η Κίμη τελείωσε το παιχνίδι με 40 βολές. 40. Κάτι πρέπει να κάνει και η ΚΕΘ, να αλλάξει, να ξέρω, να βάλει κλητήρια, να ανεβάσει κάποιους άλλους, να κατεβάσει κάποιους άλλους. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Στην ελληνική διευθυνσία. Είναι ένα τομέα στο ελληνικό μπάσκετ, ο οποίος και αυτός είναι άρρωστος. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τομείς που είναι άρρωστος στο ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς, αλλά και η διευθυνσία είναι ένα βασικό θέμα. Πιστεύω ότι η διευθυνσία είναι θέμα ομοσπονδία, δεν είναι θέμα λίγας. Εντάξει, ας πιέσει και η λίγα, αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Δηλαδή, δεν είναι, άμα κάτι να δεις, όλο και κάποιος έχει παράπονα. Κάθε εβδομάδα παραπάνω από ένας προπονητής λέει η διευθυνσία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι τουλάχιστον ένα με δύο τα παιχνίδια που υπάρχει γκρίνια. Και εγώ δεν πιστεύω, να σου πω τώρα, ότι δεν το κάνουν εσχεμένα, πιστεύω, έτσι, σίγουρα δεν είναι δηλαδή, αλλά είναι κακό το επίπεδο, είναι χαμηλό το επίπεδο. Ναι. Πραγματικά, και βλέπεις τα τελευταία χρόνια να το παρατηρείς. Δεν βγάζουμε διαιτητές, δεν βγαίνει ένα διαιτητής και δεν να πεις ότι αυτός είναι καλός διαιτητής, αυτός είναι... Και έζουν ήδη και ίδιοι. Ήδη και ίδιοι. Σκηνάς, Γκόντας, σκηνάς, ξέρω εγώ, Γκόντας. Όχι ο Γκόντας, ο Γκόντας είναι στους 4 Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε, ναι, αυτό. Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. Σκηνάς, Παναγιώτου, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι εδώ, Χρωμιλάς. Αναστόπουλος. Αναστόπουλος, ναι, ναι. Και οι ίδιοι, δηλαδή Δεσλής. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Κάποιος να κοιτάξουν πιο χαμηλές κατηγορίες, να διαβάσουν κάτι καλό. Να δουν, δηλαδή... Ας δουν λίγο, να βάλουν κάποιες εξετάσεις, να έχουν, ας πούμε, με παραπτώματα όποιος κάνει 3 να φύγει. Θα πεις εδώ πήγες και πριν τιμωρία, δεν υπάρχει επίσημη τιμωρία. Όχι, όχι, όχι ποτέ. Και μάλιστα νόμιζα ότι επειδή οι διαιτητές αυτής της αγωνιστικής βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκαν πριν το, πριν το All-Star Game, νόμιζα ότι οι τρεις που είχαν σφυρίξει την Πάτρα το ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι με τον Προμηθέα από ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση, έβγαλε βίντεο. Ωραία, μοίρασε βίντεο μάλλον από αυτό το παιχνίδι. Ότι οι τρεις δεν ορίστηκαν ξανά δεύτερη αγωνιστική. Λάθος μου βέβαια. Γιατί ο Σόμος και ο Παντελίδης ήταν στο Ρέθυμνο ΑΕΚ. Που ο Νίκος Βετούλας, που εγώ δεν θυμάμαι τον έχω δει εκνευρισμένο ποτέ, δεν θυμάμαι ποτέ να τον βλέπω έξαλλο. Ωραία. Είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι η πρώτη φορά παίζαμε με 8 παίχτες αντίπαλοι. Από ό,τι είδα λίγο, μέχρι και στο Facebook που ανέβασε σχετικό post ο Βετούλας. Ο Βετούλας, έτσι.
που είναι από τους πιο ήρεμους ναι, ανθρώπους. Ναι. Γενικά δηλαδή δεν είναι. Ο Βιτούλας είναι ήρεμος, στο οποίο ξέρω ότι είναι ήρεμος και σαν προπονητή και σαν παίκτη δεν είχε δηλαδή. Ναι. Για να τα δώσει ο Βιτούλας προχθές αυτό που έγινε μετά το Ρέφι Μάικ, καταλαβαίνω καθένας τι γίνεται. Ναι. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Από ένα σημείο και μετά ξέρετε, ακούνε και μας λένε τώρα καλά, εσύ έχασε η ομάδα σου και ασχολείσαι με τη Δυσία και το ένα και το άλλο. Αλλά πραγματικά, παιδιά, όποιος βλέπει τα παιχνίδια, και εγώ επιμένω, καταλαβαίνει τι βλέπει. Καταλαβαίνει, γιατί το μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Μπορεί να καταλάβει ότι η ελληνική Δυσία έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ξέρεις τι. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Έγινε το παιχνίδι το πάω με την Κίνα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν ο Πάοκ θα κέρδιζε ή θα έχαρε, αλλά το φάουλ του Λίου είναι φάουλ. Είναι δύο βολές ναι, ναι. Είναι φάουλ το οποίο. Μπροστά, παράδειγμα, έτσι. Είναι λέει από 81-80. Εκεί είναι το σκορ. Είναι 81-78. Και το λέει που θα κάνει το 81-80. Δεν το δίνει φάουλ. Δίνει τεχνική ποινή και από το μείον 1 πάει στο μείον 5. Πάει το παιχνίδι. Τελείωσε, ρε φίλε. Τι θα κάνει. Λένος, θα καταπιεί σπαθιά μετά για να γυρίσει. Το ότι ο Λίνος πήγε λίγο χαλαρά να πήγε. Κάνει αυτό, ναι, 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 ναι. Ότι ο Μακφάντεν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, θα τον κόψει τόσο. Δηλαδή και δεν είναι κόψιμος, με φαίνεται την μπάλα κάνει μια πορεία και δεν τον κόβει, ας πούμε, κάποιος. Mm. Δηλαδή, το χάνει ο Λίνος. Mm-hmm. Έτσι. Και το δίνεις το φάλο, αυτό το βλέπεις. Δηλαδή φέρει το άλλος, ας πούμε, πάει να κάνει το lay-up και πηδάζει να τον κόψει και δεν τον φτάνει. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή, μπροστά σου. Δεν μπορεί να μην το είδες. Δηλαδή. Μα ένα θα τους τρέσει. Αυτό δεν είναι εύκολο να κάνει. Θα σου κάνει το είδα. Εγώ πιστεύω ίσως να κάποιος θα τους τρέσει να μην πρόλαβε καν να δει τη φάση. Το οποίο είναι λάθος. Κάποιος θα τους τρέσει να μην είχε σωστή θέση. Το οποίο επίσης είναι λάθος. Δηλαδή, εντάξει, λες και οι τρεις. Ναι. Εντάξει, είπαμε το επίπεδο, το έχουμε ξαναπεί. Το επίπεδο δυστυχώς είναι άσχημο γενικά. Έτσι, το βλέπουμε στον μπάσκετ του Champions League. Το βλέπουμε ίσως και σε κάποια παιδιά της Ευρωλίγκας, ότι γενικά να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω το, γενικά τον πάσχει που δείτε. Ξέρεις τι νομίζω. Δεν είναι δηλαδή, ότι το βλέπω πλέον, και σε πλέον, μεγάλες οργανώσεις, ας πούμε. Ναι, έτσι, πλέον δηλαδή, επειδή τον μπάσκετ. Βάζει κάτι τέτοιο από την Αφρική ή από την Ασία, ας πούμε. Ναι, εγώ νομίζω ότι πλέον επειδή και τον μπάσκετ έχει εξελιχθεί πολύ, δηλαδή πραγματικά κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι κάτι το ξεχωριστό, ωραία. Είναι αρκετοί οι διαιτητές, επειδή είναι και πιο παλιοί και πιο μεγάλοι ίσως, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να σφυρίζονται τα πάντα. Νίκο, πρέπει να μπει και η τεχνολογία στο παιχνίδι. Μπορεί σε κάποια φάση να πρέπει να γίνει και αυτό. Στο NBA τα τελευταία δύο λεπτά βλέπουν monitor. Ναι. Βλέπουν monitor. Πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή αυτή τη φάση σήμερα τώρα που συζητάμε το Χρυσοκόπουλο θα πάνε εδώ monitor διαιτητές. Ρε φίλε, εδώ υπάρχει μια φάση στο πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάρει ο Κάμερον Τζόουνς τη Κίμης τρίποντο στο τέλος του δεκαλεπτού και το βάζει. Ωραία, 24-27. Ο Σκινάς είναι μπροστά. Μετά τη διακοπή δείχνει replay ERT και από το replay ζορίζεσαι να καταλάβεις για το αν μετράει ή όχι. Ζορίζεσαι, ωραία. Δηλαδή, ακόμα και οι σχολιαστές δεν μπορούσαν να πω να μετράει. Yeah. Και εγώ που το έβλεπα δεν μπορούσα να καταλάβω αν μετράει ή όχι. Εσύ, ρε Σκινά που είσαι από δίπλα, είσαι τόσο σίγουρος, δηλαδή το χέρι σου στη βωτιά ότι μετράει. Εδώ είδαμε δύο replay και δεν καταλάβαμε. Γιατί δεν πας στο replay να το δεις. Σε κάποια πράγματα το δέχεις, σε κάποια πράγματα βάζεις μέσα το ανθρώπινο λάθος. Ναι, αλλά πρέπει να μπει η τεχνολογία, τουλάχιστον στα τελευταία δύο λεπτά, όπως γίνεται στο NBA, να έχουν διαιτητές τη δυνατότητα αυτή. Θα μου πεις, τώρα εσύ ζητάς την Α1 τεχνολογία, δηλαδή να βλέπουν. Ναι, εντάξει, που μεταδίδουν τα μάτς. Ναι. Πια όλα. Mm-hmm. Πας, βλέπεις το μόνιτο, βλέπεις το replay. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραγωγή NBA που έχουν το κέντρο επιχειρήσεων, ξέρω εγώ, στο New Jersey και γίνεται ό,τι γίνεται. Εντάξει, αυτά μετρούν άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε στην Ελλάδα. Πας, βλέπεις το monitor, το δείχνει το μάτι. Πάνε μέσα στο monitor. Mm-hmm. Αλλά τους δίνει το δικαίωμα. Όχι, δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Ο κανονισμός. Πρέπει να αλλάξουν και οι κανονισμοί. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Πρέπει να τα δούμε ξανά όλα. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, πολύ ωραία, το μπάσκετ αλλάζει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Γίνει πιο γρήγορο, πιο αθλητικό. Έτσι. Και εμείς ακόμα μένουμε πίσω. Και σαν Α1 και σαν ελληνικό μπάσκετ. Μένουμε πίσω σε αυτά τα θέματα. Τον κανονισμό, στα θέματα διαιτησίας. Πρέπει να εξελιχθούν όλα. Είναι, γενικά το βλέπεις αυτό. Δηλαδή το μπάσκετ γενικά, δηλαδή οι διαιτητές σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, γενικά είναι πίσω. Πρέπει να εξελιχθούν. Τώρα μιλάμε για την Ελλάδα που είναι το δικό μας κομμάτι, ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Είτε αυτό είναι ομοσπονδία, είτε είναι λίγκα, να πιέσει λίγκα. Να πιέσει λίγκα. Να αλλάξουν οι κανονισμοί. Να τους δίνουν το δικαίωμα στο τελευταίο δύο λεπτό να βλέπουν monitor και να αλλάζουν αποφάσεις. Εντάξει, είναι ανθρώπινο λάθος, το καταλαβαίνω. Ναι, μπορεί να γίνει, αλλά
αυτό το λάδισμα κοστίσει ένα μάτσο. Ναι, δε στο monitor, πάρει την απόφαση σωστή. Αυτό το βλέπεις, θα το δεις. Mm-hmm. Και πάρει την απόφαση σωστή. Έτσι, δηλαδή πλέον βλέπεις και στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό και στο NBA. Κατακούνω γίνεται αυτό στο NBA. Πλέον monitor. Και φαντάσου και στο monitor έχει φάσεις. Που πάλι έτσι, δεν, πάμε, μπορεί, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Ζορίζεσαι. Φάσεις, έτσι, ναι. Στο NBA. Μα το μπάσκετ πλέον, η ταχύτητά του εξελίχθηκε, δεν είναι δεκαετία 80 και ένα. Έτσι. Και στο monitor έχει μέσα τουλάχιστον, βλέπεις το monitor, εντάξει, και λες ότι και έπρεπε να μιλάμε για NBA που σε πολλό παιχνίδι που δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουν οι οπαδοί, οι ομάδες από το monitor στο video wall του αγώνα, στο γήπεδο. Βλέπουν την έννοια και βλέπουν κάποια λάθη που γίνονται. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να τα αλλάξουν εκεί. Ο κανονισμός είναι ένας του τελευταίου δίλεπτο, ας πούμε, είναι το δικαίωμα ο κανονισμός. Κάτι έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που τα περισσότερα μάτς, σχεδόν όλα θα δείχνουν. Mm-hmm. Όλα mm-hmm. έχουν μετάδοση. Από την μία ή την άλλη πλευρά. Ας το κάνουν και αυτό. Έτσι, για να σταματήσουμε να λέμε διαιτησίες και οτιδήποτε. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο στα του Άρη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο σήμερα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα, εντάξει, στο αγωνιστικό, οκ. Okay. Διακοπή πλέον. Και χθες δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε mm-hmm. τώρα mm-hmm. να λέμε πάλι τα ίδια για το αγωνιστικό. Εντάξει, ο Άρης κέρδισε το Λαύριο. Από εκεί πέρα όσον αφορά στο αγωνιστικό να πούμε ότι σιγά σιγά να χωρούν και οι διεθνείς, δηλαδή που χωρεί της Αθηναίου ο Ντουβιέ, ενώ κλείθηκε σήμερα και στην Αττική Μαυροβουνίου ο Μάρας, να δούμε αν θα είναι στην επιλογή, τώρα κλείθηκε στην προεπιλογή, να δούμε αν θα είναι στην τελική επιλογή για τα παιχνίδια του Μαυροβουνίου, νομίζω είναι με Σπανία ένα και δεν θυμάμαι το άλλο, ποιο είναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα για τον Γιάννη, γιατί ο Σάρας δεν είχε παίχτες. Τώρα μα φύγουν και τέσσερις και κάνει προπόνηση τώρα με 6-7 παίχτες. Τι προπόνηση να κάνεις τώρα mm-hmm. με 6-7 παίχτες. Εντάξει, το καλό για τον Άρη είναι ότι έχει έχει ένα παιχνίδι τη εβδομάδα που τον βοηθάει γενικότερα σε κάποια πράγματα αγωνιστικά. Αλλά θα έχουμε ξαναπεί, το θέμα είναι το εξαγωνιστικό. Χθες από τα κουπόνια μαζεύτηκαν περίπου 10.000 ευρώ, δόθηκαν στους παίχτες. Ξέρεις, όσο να είναι λίγο το κλίμα, έγινε καλύτερο στα πολιτεία και με την νίκη και με τις πληρωμές. Τώρα μην φανταστεί κάποιος τρελά νούμερα ότι πήραν οι παίχτες, αλλά να πάρεις τώρα 1.000 ευρώ ένας και 500 άλλος και να πάρουν όλοι με τα βοηθήρια είναι σημαντικό. Έτσι, να μην πάρουν δηλαδή ούτε Αμερικάνοι μόνο, ούτε οι ξένοι ή οι Έλληνες ή μόνο Αθηναίοι, ας πούμε, που είχε κορυμμένα τηλεοπτικά. Παίρνουν όλοι. Η Πενταμελούς προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να μπορέσει να αναλάβει κάποια πράγματα, δηλαδή όσον αφορά και στο αγωνιστικό, θέματα της καθημερινότητας, θέματα προσφυγών, θέματα FIBA. Γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό βέβαια, ο Άρης είναι ακέφαλος. Δεν υπάρχει διοίκηση. Το μόνο που απασχολεί τον Νίκο και τον Μάνο Λάσκαρη, κυρίως την ώρα των αγώνων τον Μάνο Λάσκαρη, είναι να πάρει τηλέφωνο και να ζητάει τις πράξεις. Δηλαδή απίθανα πράγματα για τον Άρη. Ναι. Ναι, παίρνει τηλέφωνο και ζητάει και ρωτάει να μάθει πόσες σπάξεις έχουμε, βάλει τα λεφτά στον λογαριασμό. Εχθές από το βγαίνει σήμερα, έπαιρνε τηλέφωνο στα τραπεζικά και έλεγε τους υπαλλήλους να απαγορεύσουν να πουλήσουν κουπόνια, να μην πουλάει κουπόνια. Γιατί πουλούνται κουπόνια να πουλάνε εισιτήρια, δηλαδή μιλάμε τώρα για κομικοτραγικές καταστάσεις. Έτσι, δηλαδή που δεν τις έχουμε ξαναζήσει στον Άρη αυτές και δεν νομίζω να τις έχουμε ζήσει σε κάποιο άλλο ελληνικό γήπεδο. Θα το πω γιατί το συζητάμε πολύ αργιανή, όπου θυμίζει καταστάσεις Παναθηναϊκού και Ηρακλή. Έτσι, που δεν έβγαζε μια εισιτήρια Παναθηναϊκού για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Εδώ τώρα ο Μαρουργάς παίρνει τηλέφωνο και λέει τι εισπράξεις, είχαμε ωραία, βάλτε στον λογαριασμό. Mm-hmm. Και μετά λέει ο άλλος, γιατί κάνω τα κουπόνια ο Αλβαζίμα και ο Οργανωμένοι. Έχει τι να γράφω, ότι πάνω από τα εισιτήρια δεν τα βλέπει κανείς. Έτσι. Αλλά γίνονται από δράμα. Και ξέρεις τώρα, στην όλη διαδικασία μέσα μπαίνουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι πάρα πολλούς μήνες. Έτσι και κάποιοι σκέφτονται να κινηθούν και νομικά για να βρουν το δικαιό τους. Υπάλληλοι, γιατί μιλάμε τώρα για μεροκαματιάρες ανθρώπους. Δηλαδή περιμένουν το μισθό για να τακτοποιήσουν την οικογένειά τους. Και δεν είναι έστω και ένας αδελφός να πεις ότι έχει και 5-10 χιλιάδες στην άκρη. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό το μισθό και έχουν να προβούν μήνες. Δηλαδή υπάλληλοι τώρα είναι 4 και 5 μήνες πίσω. Έτσι. Και τον παίρνεις τώρα τηλέφωνο, εσύ πρέπει να έρθεις στο κήπεδο κανένα μήνα και παραπάνω. Γίνεται ό,τι γίνεται και αντί να πεις παιδιά πάρτε τις πράξεις, μοιραστείτε το παιδί μου, πάρτε ξέρω εγώ από 200 ευρώ, 100 ευρώ όσα βγαίνουν. Να λες να μπαίνουν στο λογαριασμό μου. Εντάξει, είναι και λίγο, ξέρεις, τραγικό, έτσι.
τραγικό. Και το είχαμε αυτό το σκηνικό χθες. Ενημερώθηκαμε εδώ και άλλο από τους πιταμελούς για όλα αυτά, για όλα αυτή τη συμπεριφορά που δείχνει ότι πραγματικά εντάξει, η οικογένεια, και βάζω και τους τρεις, έτσι είναι, Μάνος, Νίκος και η Τζόρτζια, πλέον δεν υπάρχουν διοικητικά, από οποιαδήποτε άποψη δεν υπάρχουν στον Άρη, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Οι άνθρωποι λοιπόν της πενταμελούς επιτροπής θέλουν να πάρουν και αυτό το κομμάτι όσο μπορούν. Δηλαδή το κομμάτι να, το να κάνουν μια διοίκηση, γιατί αυτό ζήτησαν ουσιαστικά το ΛΑΡΚΑ, να επιλεξούν και να μπορέσουν να ασκήσουν, να δημιουργηθεί μια επιτροπή τριών ατόμων, τα οποία να εκτελέσει χρέη διοίκησης μέχρι το καλοκαίρι και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Για να μπορέσει να προλάβει κάποια πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, είτε με το φετινό ρόστερ, είτε με αυτούς που είναι στη διαδικασία προσφυγής και είναι αρκετοί, να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους, γιατί και να θέλουν τώρα να πληρώσουν ή να κάνουν διαγωνισμούς. Θεσμικά δεν έχουν κάποιο ρόλο. Έτσι, δηλαδή, και τώρα οι τελευταίοι διαγωνισμοί που γίνανε την περασμένη εβδομάδα γίνανε γιατί μπήκαν μέσα προσωπικές σχέσεις, ότι κάποιοι ξέρουν τον κύριο Πιάκη, για παράδειγμα, που εγγυήθηκε κάποια χρήματα για κάποιες περιπτώσεις, και έτσι πήγε η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι ότι μίλησε κάποιος σαν πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Άρη. Αυτό όμως δεν μπορεί να σε γεστεί. Δεν μπορείς να πας στη FIBA, για παράδειγμα, που έχει τον μπαν να πάει ο Λευτέρης Ζωβανίτης και ο Σπιάκης και να πούν γεια σας, ήρθαμε, είμαστε κάποιοι παράγοντες του Άρη και θέλουμε να κόψουμε τον μπαν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε πρέπει να έχουν ένα θεσμικό ρόλο κάποιοι άνθρωποι. Απάντηση βέβαια δεν έχουν πάρει άνθρωποι του Άρη, έτσι, από την πλευρά Λάσκαρη, και ξέρω αν θα πάρουν κιόλα. Αυτό βέβαια, ξαναλέω, δείχνει την αδιαφορία που υπάρχει από την πλευρά της συγκεκριμένη. Η διαφορία βέβαια υπάρχει εδώ και μήνες, δεν είναι τώρα. Απλά τώρα κάποιοι το βλέπουν και το καταλαβαίνουν πολύ πιο έντονα. Έτσι. Δηλαδή ο Νίκος ο Λάσκαρης. Αδιαφορία για την ομάδα από τη μέρα που έγινε η συνέντευξη του Γιαννάκη και έφυγε. Από τότε η διαφορία για την ομάδα. Έφερε το Γιαννάκη, άφησε το Γιαννάκη να τρέχει τα θέματα αγωνιστικά, έκλεισε τις φωνές του Γιαννάκης, έκανε τα τρέιλερ Γιαννάκη για τα διαρκείας, έκανε τα σποτάκια Γιαννάκης. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Άρη. Ασχολήθηκε μόνο με τους περίφημους Τούρκους. Μόνο τότε ασχολήθηκε και ήρθε εδώ. Έτσι, με τα καμιόνια, με τις λίδες. Δεν είδαν δυστυχώς ποτέ, γιατί κάτι θα σύνορα πρέπει να κόλλησαν κάπως εκεί, πρέπει να κόλλησαν, να ξέρω κάτι έγινε εκεί. Και τώρα όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει μέχρι τη Γενική Συνέλευση του Αλβασίγμα. Θα γίνει μια προσπάθεια από την συγκεκριμένη Πενταμελής Επιτροπή να έρθουν αριανοί και άλλοι παράγοντες κοντά τους που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, για να αυξηθεί το ποσό το οποίο θα μπορούν να διαθέσουν για την ομάδα. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή τη στιγμή, όσον περνάει και όσο μεγάλο τα χρέη, το ποσό υποτίθεται ότι είχε πλευρά Καπάζογλου, που έλεγε ότι είχε ένα ποσό κοντά στις 300-350.000, να βάλει το χρόνο, πλέον δεν φτάνει. Έτσι γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Θα γίνει μια προσπάθεια επαφών με διάφορους παράγοντες αριανούς που έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να βοηθήσουν, με την ελπίδα ότι θα συγκεντρωθεί ένα γκρουπ ανθρώπων που να μπορέσουν να αυξήσουν αυτό το ποσό και να έχουν στο μυαλό τους αυτή την επιλογή ότι θα πάρουν τις μετοχές και θα πάρουν και τα χρέη μαζί. Δηλαδή να φτάσουμε σε εκείνο το κομμάτι, ότι να μην μπορέσει να γίνει κάτι διαφορετικό, γιατί υπάρχει γενικότερα και μια κινητοποίηση από ανθρώπους του Άρη πολιτικά να μπορέσουν να πιέσουν, να δοθεί λύση αυτό που είχε στην ανακοίνωση του Σουπρέτικα που είχε πει, ότι ας κινηθεί η πολιτεία να πάρει την περιουσία του Λάσκα και τα χρέη του Άρη. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί... Νομίζω στα μάτια αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Νομίζω. Δεν σε άκουσα, Νικό. Αυτές οι εποχές νομίζω έχουν περάσει. Ναι, και από την άλλη, ο Λάσκας αυτή τη στιγμή, το δημόσιο του 2009, μέχρι κάποιες μήνες, το έχει πληρωμένο. Δεν μπορείς δηλαδή να τον κυνηγήσεις στο δημόσιο για κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Και όπως είπες και εσύ, αυτές οι εποχές πια, ναι, έχουν περάσει νομίζω. Υπάρχει μια κινητοποίηση τέτοια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι. Μετά νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Πρέπει δηλαδή να φτάσει να υπάρχουν χρέη προς την πολιτεία για να κινηθεί η πολιτεία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποια τέτοια χρέη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέσω 99 που έχει πληρωθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία σε αυτό. Εξαιρέσω κάποιες δηλαδή αυτονομικούς, νομίζω πολλά περισσότερα θα έχουμε στην Γενική Συνέλευση 21 του μήνα. Τώρα θα μου πει κάποιος, κάθε μέρα που περνάει μπορεί να ακούμε και κάτι δυσάρεστο, έτσι, όσον αφορά προσφυγές, χρέη κτλ. Τώρα αναγκαστικά τρώγεται χρόνος, χάνεται ίσως χρόνος.
ο οποίος είναι σίγουρα σε βάρος του Άρη και ίσως να είναι υπέρ του Λάσκαρη. Αλλά και οι πενταμελείς αυτή η επιτροπή και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε αυτή δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι, αυτό να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους πιέσουμε να μπουν, να πάρουν τα χρήματα, να πάρουν τις μετοχές και να πάρουν και τα χρέη. Είναι πολλά τα χρέη. Και κανείς αυτή τη στιγμή θα υπογράψει να πάρει χρέη 4 εκατομμυρίων και μετά να τον κυνηγάνε. Γιατί ο Λευτέρης Ζωβανίτης, με τώρα, έτσι, είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Γιατί αυτός έχει πρόβλημα με τα χρέη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Καϊάτη. Και με το 99 κυρίως. Έτσι. Καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπαίνει εύκολα κάποιος όταν δεν έχει λεφτά να καλύψει τη ζημιά άμεσα. Έτσι. Θα δούμε αυτά με τα διοικητικά. Εντάξει, περιμένουμε η διοίκηση Αθήνας. Και αυτά που λέγαμε εδώ και καιρό, διοίκηση Αθήνας Θεσσαλονίκης, νομίζω τώρα είναι ξεκάθαρο. Γιατί από ό,τι έχω μάθει και ο Μάνος Λάσκαρης έχει αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί προφανώς δεν ήθελε να βρεθεί σε ένα τέτοιο με κάποιον αγανισμένο φίλο του Άρη, ούτε όταν πήγαινε για καφέ. Έτσι και στην περιοχή της Καλαμαριάς, και αποφάσισε και αυτός να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη και να βρεθεί και αυτός στην Αθήνα, εκεί κοντά στον Λύκο. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά η όλη διοίκηση αυτή τη στιγμή, τα 3 άτομα που ουσιαστικά είναι η διοίκηση, βρίσκονται στην Αθήνα. Έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Και όλοι από εδώ στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να βρουν μια άλλη. Να βγάλουν άκρη. Και άιντε να δω αν θα βγει άκρη και πώς. Να σου πω κάτι, Νίκο, δεν μπορεί να βρεθεί. Το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή. Δεν δίνει τις μετοχές. Τώρα, είναι ο Νίκος Λάσκαρης που δεν το κάνει αυτό, είναι ο Τζόρτζιος Φίλου που δεν το κάνει αυτό. Δεν τις δίνουν τις μετοχές. Αν ο Νίκος Λάσκαρης δεν τις δίνει, αν δεν υπογράφει το χαρτί ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τα χρέη, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Και αντιλαμβάνομαι ότι επιδηλώσει Τζόρτζιος Φίλου τις τελευταίες, ότι ο Τζόρτζιος Φίλου και αυτή δεν θέλει να δώσει την ομάδα, δεν θέλει να συνενέσει το να φύγουν οι μετοχές, για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το Τζεβζεβίου μπορεί να νομίζει ότι θα επιστρέψει στον Άρη και ότι αυτό κάνει κακό στην εικόνα της και να ξαναγυρίσει και να βάλει λεφτά. Εντάξει. Ο καθένας έχει κάποιες ελπίδες. Και εγώ, ας πούμε, ήθελα το Εθνική να πάρει το 2006 το παγκόσμιο, ελπίζω να το πάρει το επόμενο. Όλοι έχουμε μια ελπίδα στη ζωή μας. Ναι. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Επικοινωνία τώρα γίνεται μέσω του Θωμά Νικολού, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο συλλητικός κρίκος των δύο πλευρών. Γιατί ήταν αυτός που έμεινε στη διοίκηση κοντά και είχε μια συνεργασία όσο μπορούσε με τον Μάνο Λάσκαρη. Ξέρει τα μέλη της Επιτροπής, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, να φέρει τις δύο πλευρές σε μια επαφή. Ο Νίκος Λάσκαρης μιλάει με email με τον Παναγιώτο Καπάζοβλου στα θέματα αυτά με την πρόταση και τα χρέη και τα σχετικά. Κανείς δεν ξέρει ακόμα ακριβώς πώς είναι τα χρέη. Δεν έχει ενημερώσει επισήμως ο Λάσκαρης μέσω λογιστήριου πώς είναι τα χρέη. Και παράλληλα έχουμε παίκτες να περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους. Και ξέρεις, όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, παίκτες οι οποίοι είναι στο 99 και είναι απλήρωτοι. Παίκτες που περιμένουν και δεν έχουν κάνει τίποτα με τις προσφυγές. Σιγά σιγά για αυτήν αρχίζουν να κινούνται. Έτσι, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Και ειδικά οι παίκτες του 99, θα πω εγώ, θέλει προσοχή μεγάλη και το βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, γιατί πρόκειται για παίκτες που έχουν χάσει ήδη το 40% με 45% χρημάτων τους για να μπουν στο άρθρο 99. Γιατί αυτοί που μπήκαν στο 99 δεν πήραν όλο το ποσό. Συμφωνήσαν σε μείωση ποσού για να μπει όλος ο Άρης συνολικά στο 99. Έτσι, για παράδειγμα, δηλαδή, αν με χρωστούσαν εμένα, δεν θέλω να πω όνομα παίχτη, 50.000, το έκανε 25 για να μπω, για να μπει ο Άρης στο 99. Και τώρα κινδυνεύω να χάσω και αυτά τα 25. Έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνω, καθένας φυσικά σε καταργήσουν να κινούνται και αυτοί οι παίχτες που είναι απλήρωτοι κατά του Άρη, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. Δηλαδή, θα πάμε έτσι πολλούς μήνες ακόμα. Θα πάω πολύ και το καλοκαίρι βέβαια θα είναι. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι, αν θέλεις εισαγωγικά, όχι πάρτι χαρούμενο όμως, το καλοκαίρι που θα τρέχουν όλα αυτά τα θέματα, θα έχεις το μπαν, θα έχεις προσφυγές και μέσα σε όλα θα πρέπει να πάρεις και άδεια συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Και να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Μάλιστα. Ωραία, Σταμάτη. Να είσαι καλά. Αυτά. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Σταμάτη Μουρελή, είπαμε κάποια πράγματα και πιο γενικά και για τον Άρη. Φτάσαμε παρά 23, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δούμε λίγο τι γίνεται στα κύπελα, γιατί στην Ευρώπη είναι εβδομάδα Final Eight. Αυτή τη στιγμή παίζει το Βαλένθια Τενερίφη
στο Final 8 του Copa del Rey στην Ισπανία. Όλα δείχνουν την Τενερίφε την πάρει την νίκη. Είναι στο συν 5-44 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά έχει πολύ Βαλένθια, οπότε δεν αποκλείεται να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Basket City. Νίκος Μουσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε μέχρι και τις 10-13 λεπτά μας έμειναν ακόμη. Είπαμε αρκετά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κίμη που ήταν. Έπιασε και τη δική μας εκπομπή, είναι η αλήθεια. Αναλύσαμε τι έγινε στην Α1 σε αυτή την αγωνιστική, τη μεσοβδόμαδη. Μίλησαμε και για Άρη με τον Σταμάτη Μουρελή. Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα διαφοροποιείται λίγο τις επόμενες δύο εβδομάδες. Είπαμε ότι ο τελικός του κυπέλου είναι το Σάββατο, ανάμεσα και Ολυμπιακό. Παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, στη λογική ότι όταν μιλάμε για ένα μάτς σε ουδέτερη έδρα, σε ό,τι φάση και να είναι η ΑΕΚ, σε ό,τι φάση και να είναι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν ο ένας ήταν σε καταπληκτική κατάσταση αυτόν τον καιρό ή οι άλλοι ήταν σε μια καταπληκτική κατάσταση αυτόν τον καιρό, μιλάμε για ένα μάτς. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά για οτιδήποτε. Αν ήταν σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε 90% πιθανότητα, πιστεύω εγώ, να το κατακτήσει, μιλώντας μπασκετικά για τις δύο ομάδες, ότι κάνει κάθε μία μέσα στο γήπεδο, τι παίχτες διαθέτει και όλα αυτά. Αλλά όταν μιλάμε για ένα μάτς, μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι σχετικά βελτιωμένη με το. Σχετικά βελτιωμένη. Έχει τέλος πάντων καλύτερα αποτελέσματα. Και όταν έχεις καλύτερα αποτελέσματα, σίγουρα παίρνεις και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έτσι. Μπορεί η ΑΕΚ να μην παίζει πολύ καλά, μπορεί να μην πείθει με ό,τι αντίπαλο και να είναι. Αλλά αν το δεις καθαρά κοινικά, είναι στο τελικό του κυπέλου. Και σε ένα μας διεκδικεί ένα τίτλο. Πέρασε με όποιο τρόπο και αν είναι αυτός στην επόμενη φάση του Champions League στα νοκάουτ και έχει μια κλήρωση με την Ίμπουργκ, οπότε έχει μπροστά της ανοιχτό δρόμο για να πάει στα πρώιμη τελικά. Και στην Ελλάδα είναι μαζί με τον Λαύριο και τον Προμηθέα στην τέταρτη θέση βαθμολογικά. Οπότε τα πράγματα πηγαίνουν επί της ουσίας. Δηλαδή, αν το δεις καθαρά κοινικά βαθμολογικά, καλά για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την εικόνα που είχε μέχρι περίπου πριν 1-1,5 μήνα. Έτσι. Φυσιολογικό και αυτό, νομίζω. Γιατί δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πηγαίνει όλη τη χρονιά με τόσο απαιτητική Ευρωλίγκα και με τόσα θέματα που είχε να αντιμετωπίσει, τραυματισμούς, επιστροφές, κόντρα τραυματισμούς, άλλες επιστροφές. Κρίση που μπορεί να βγει όπως βγήκε μετά από κάποιες ήττες. Βέβαια, όταν ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, στηρίζεται σε Έλληνες παίκτες που έχουν τρομακτική εμπειρία από το πολύ υψηλό επίπεδο και το έδειξε με τον τρόπο που σιγά σιγά προσπαθεί να βγει από την κατάσταση που μπήκε. Μια ομάδα που μπήκε σε μια κρίση χάνοντας με μεγάλες διαφορές στη Μόσχα από τη Χίμκι, στην Ισπανία από την Μπασκόνια, χάνοντας τα παλατάκια από τον ΠΑΟΚ, χάνοντας από τον Παναθηναϊκό ξανά, κατάφερε να κερδίσει τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπη, και κατάφερε να κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκα και μέσα στη Μαδρίτη. Έτσι, είναι μια ομάδα που έχει πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία. Και εγώ νομίζω ότι έχει και μια διοίκηση που έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί εμβρασμό. Γιατί άλλες ομάδες μπορεί μετά από εκείνες ήττες να του λέγανε του Σφερόπουλου, ευχαριστούμε πολύ, φεύγεις. Αυτή τουλάχιστον αυτή τη φάση τον κράτησαν. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, δεν μπορώ να διαβάζω το μέλλον. Okay. Αλλά στον Ολυμπιακό δείξανε ψυχραιμία στην πρώτη κρίση που ήρθε. Δεν την έχουν βγει από αυτή, αλλά σιγά σιγά προσπαθούν να βγουν. Έτσι είναι τα δεδομένα για το μάτς του Σαββάτου στην Κρήτη, στα δύο αωράκια για το τελικό του κυπέλου. Που θα γίνει μπροστά σε μαθητές. Λίγο πιο μεγάλος βέβαια. Γίνεται και ο τελικός, υποτίθεται για να μην υπάρχουν οπαδοί, αλλά όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν και οπαδοί. Δεν θα είναι μόνο με αυτές και σχολεία από το Ηράκλειο. Τώρα, στα άλλα κύπελα, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είπαμε, ή μάλλον αυτές οι μέρες, μην το πούμε Σαββατοκύριακο, είναι αφιερωμένο στα κύπελα, δεν υπάρχει αγωνιστική στην Ευρωλίγα, γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχει Final 8 από ό,τι βλέπω, σχεδόν παντού, και στην Τουρκία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και στη Γαλλία. Μόνο η VTB έχει κανονικά αγωνιστική, αλλά η VTB είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εθνικό πρωτάθλημα. Είναι έτσι μια ένωση εκεί των ομάδων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που παίζουν εκεί. Η Μπεσίκτας νίκησε την Μπάμβιτ σήμερα
σκορ που είναι, παιδιά. Εδώ το είχα. Εύκολα με 80-63. Η Μπάμβιτ, η οποία πέρσι. Μάλλον φέτος δεν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Κυπελούχος πέρσι στην Τουρκία. Η Μπάμβιτ έχασε με 80-63 και θα αντιμετωπίσει την Τόφας που νίκησε νωρίτερα σήμερα στα ημιτελικά. Χθες αποκλείστηκε η Φενέρ στην ήττα από την Εφές. Η Τενερίφη από την ήττα νίκησε τη Βαλένθια σήμερα στο Copa del Rey. Στα άλλα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα στα Final Eight και στα κύπελα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο NBA πρωτού κλείσουμε. Να δούμε λίγο τι έγινε και χθες που είχε 10, 11, 12 παιχνίδια, είχε πολλά μάτς. Χθες το NBA, το οποίο και αυτό σιγά σιγά μπαίνει σε διαδικασία All-Star Weekend, το οποίο είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, χθες, στα παιχνίδια που γίνανε χθες, οι Detroit Pistons νίκησαν με 104-98 τους Atlanta Hawks. Οι Philadelphia 76ers με 104-102 τους hit παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ίδιο σκορ και στο Orlando Charlotte Hornets νίκησαν οι Hornets, στην έδρα του τον Magic. Indiana Indiana 103-108. 113-118 νίκησαν οι Wizards μέσα στο Madison Square Garden τους Knicks. Οι Clippers νίκησαν μέσα στη Βοστόνη με 129-119 τους Celtics. Οι Raptors εύκολα τους... Ρε παιδιά, γιατί έχω πάει τόσο πίσω εγώ. Ναι. Οι Raptors εύκολα 122-98 τους Bulls. 191 οι Rockets τους Kings εντός έδρας. Οι Oklahoma City Thunder νίκησαν μέσα στο Memphis 121-114. Οι New Orleans Pelicans εύκολη νίκη επί των Lakers. 139 παρακαλώ, 117 και με πολύ μεγάλο σκορ. 107-97 η Utah τους Suns. Οι Jazz, οι οποίοι νομίζω έχουν και ένα αρκετά μεγάλο νικηφόρο σερί τον τελευταίο καιρό και είναι μια ομάδα που πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το Portland χθες με τον Lillard να τελειώνει το match με 44 πόντους. Νίκησε 123-117 τους πρωταθλητές Warriors. 44-49 ήταν του Lillard. Ήταν ένα μεγάλο νούμερο που έβαλε ο Αμερικανός. Έβαλε, ο Ντουράντ έβαλε 50 χθες και ο Λίλαντ έβαλε 44. Νίκησε ο Λίλαντ. Στα της κατάταξης δύο περιφέρειες στις μεγάλες διαφοροποιήσεις δεν υπάρχουν σε σχέση με χθες. Οι Ομιράπτορς είναι πρώτοι στην Ανατολή. Μία νίκη πίσω τους είναι οι Celtics. Οι Cavaliers είναι τρίτη, οι Wizards είναι τέταρτη, οι Bucks είναι πέμπτη του Γιάννη, οι Pacers είναι έκτη, οι Sixers είναι έβδομη, οι Heat είναι όγδοη. Pistons είναι λίγο πιο πίσω στην ένατη θέση όσον αφορά την είσοδο στα play-off. Αρκετά πιο πίσω, 4 και 5 νίκες πιο πίσω είναι οι Hornets, οι Knicks, πιο κάτω οι Bulls, οι Nets, οι Magic και οι Hawks. Η λογική λέει ότι δύσκολα αυτές οι ομάδες θα διεκδικήσουν κάτι όσον αφορά την είσοδο στα play-off. Οι Bulls, οι Nets, οι Magic και οι Hawks είναι πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν οι Knicks χωρίς τον Porzingis να διεκδικούν κάτι ως το τέλος. Στη Δύση οι Rockets είναι πρώτοι μετά την ήττα τη χθεσινή των Warriors στο Portland. 44-13 η Rockets, 44-14 οι Warriors. Τρίτη είναι οι Spurs, τέταρτη οι Timberwolves, πέμπτη η Oklahoma City Thunder, έκτη Blazers, έβδομη οι Nuggets, όγδοη οι Pelicans. Κοντά εκεί στα play-off είναι και οι Clippers και οι Utah Jazz που έχουν από 30 νίκες. Πολύ πιο πίσω οι Lakers που έχουν 23, πιο κάτω Grizzlies, Kings, Mavericks και Phoenix Suns. Λίγο πιο αμφίροπα τα πράγματα στη Δύση όσον αφορά τις ομάδες που διεκδικούν πράγματα για την είσοδο στα play-off. Σήμερα το βράδυ παίζει ο Γιάννης στην έδρα των Nuggets. Εντός έδρας μάλλον είναι, στο Milwaukee το παιχνίδι. Στις 3 είναι αυτό το παιχνίδι. Και στις 4 είναι το παιχνίδι των Minnesota Timberwolves με τους Los Angeles Lakers. Από αύριο είπαμε μπαίνει στη διαδικασία All-Star Weekend το NBA. Αύριο νομίζω είναι το παιχνίδι των Rising Stars με διαγωνισμούς και όλα αυτά. Το Σάββατο είναι οι διαγωνισμοί των τρυπών των καρφωμάτων και την Κυριακή το παιχνίδι της Team LeBron όπως λέγεται και της Team Stephen του Stephen Curry. Αυτά και με το NBA. Ναι, νίκησε η Τενερίφη, λίγο το 79-72 νίκησε τη Βαλένθια, από το είχα τώρα μπροστά μου.
Στις 10.30 είναι το Μαδρίτη Μάλαγα, το Real Madrid Μάλαγα, μάλλον συγγνώμη, το Final 8 της Ισπανίας, ο Copa del Rey γίνεται στα Κανάρια νησιά, όχι στην έδρα της Τενερίφης, γίνεται στην Gran Canaria, στην έδρα της Gran Canaria, η οποία παίζει αύριο στις 8 με τη Φουενλαμπράδα, αύριο στις 10.30 είναι και το Μπαρτσελόνα Μπασκόνια. Το πρώτο εισιτήριο λοιπόν για τα ημιτελικά του Copa del Rey στην Ισπανία το πήρε την Τενερίφη με 79-72. Πονίτκα είχε 14, ο Βασιλιάδης είχε 9 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχή, για την Βαλένθια 14 ο Γκριν, 13 ο Πλάις με 8 rebound. Τενερίφη είναι η πρώτη ισπανική ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa del Rey. Αυτά από εμάς. Το ραντεβού μας θα είναι ξανά την ερχόμενη εβδομάδα εδώ την Τρίτη. Η άλλη εβδομάδα δεν έχει αγωνιστική δράση πάνω σε εμάς. Έτσι και τα παράθυρα είναι πιο μετά Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας για αυτά τα παράθυρα. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά. Θα έχουμε το χρόνο κιόλας να φύγουμε και λίγο από τα συνηθισμένα. Πάω Κάρις, Α1, Champions League, να πάμε και λίγο και σε άλλα πράγματα. Εφόσον όμως το επιτρέψει φυσικά έτσι, η κατάσταση, οπότε την άλλη εβδομάδα θα πούμε πολλά περισσότερα μπασκετικά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάση Κυλώνης. Κάτσε λίγο να δώσω και τελικά πριν κλείσω από Europa League, γιατί είχε αρκετά παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Να δώσουμε λίγο τελικά από τα παιχνίδια που ήταν στις 8 και 5. Υπάρχει και αγωνιστικό και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παίζει η ΑΕΚ σήμερα με την. Αχ, γιατί μου τα πήγε έτσι από εδώ, ρε φίλε. Κάτσε να πάμε παλό. Πρωτού κλείσουμε να δώσουμε ένα τελικά, γιατί είστε και πολλοί που μπορείτε να ακούτε, να έχετε παίξει στο στοίχημά σας, να είστε στον δρόμο, να μην έχετε τέλος πάντων πρόσβαση στο ίντερνετ. Λοιπόν, στα παιχνίδια που παίχτηκαν στις 8 η ώρα, ή στα πιο νωρίς τέλος πάντων. Αστάνα Sporting Λισαβόνας 1-3. Ντόρτμουντ Αταλάντα 3-2. Πολλά γκολ είχε, παιδιά. Νις Λοκομοτίβ Μόσχας 2-3. Σπαρτάκ Μόσχας Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-3. Σοσιεδάδ Σάλτσμπουργκ 2-2. Λουντογκόρετς Μίλαν 0-3, Έστερσουντ Άρσεναλ 0-3, Έστερσουντ έχασε και πέναλτι στο τέλος για να μειώσει. Κοπενχάγη, Μαρσέιγ Μπράγκα μου το βγάζει ακόμα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στο 3-0 πάντως, έχει πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι 10-5 με την Δυναμό Κιέβου, Κοπενχάγη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σέλτικ Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Νάπολη Λειψία, Λιόν Βιγιαρεάλ, Παρτιζάν Βικτόρια Πλιζέν και Στεάο Βουκουρεστή Λάτσιο είναι τα παιχνίδια που ξεκινάνε και το Europa League. Τώρα στις 10.05. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε Μπαλαντέρ, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο να ακούσετε Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και με Θανάση Κυλώνη, ως και τις 12 εδώ, με πολύ live score και με ενημέρωση με ό,τι γίνεται από το Europa League. Αυτά από εμάς. Τα λέμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη.